Το καθένα σε ένα τρίμηνο μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Κλείνοντας, θα κάνω μια μικρή αναφορά στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικά φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί και ο Υπουργός στη συνέχεια. Το έργο που ξεχωρίζει όσον αφορά την περιοχή μας είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και συγκεκριμένα το τμήμα Τρίκαλα Εγνατία Οδός. Ένα κρίσιμο για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι το έργο αποκατάσταση εδαφών στις περιοχές δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης. Πρόκειται για έργο αποκατάσταση των περιοχών των λειτουργείων της ΔΕΗ σε Κοζάνη, Φλόρινα και Μεγαλόπολη. Τα αποκατεστημένα εδάφη θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επενδύσεις. Αυτό φαντάζομαι πολύ περισσότερο στην πορεία της συζήτησης. Μελετώντας λοιπόν τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στο μηχανισμό, γίνεται σαφές ότι το έργο με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό είναι η δανειακή στήριξη Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας. Το έργο είναι κατά βάση τα χαμηλότερα δάνεια με επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δίνονται μέσω των τραπεζών και αφορούν περισσότερο από το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού. Η επιτυχία της δράσης αυτής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχία ολόκληρου του Ελλάδα 2.0. Το σύνολο του προϋπολογισμού της σχετικής δράσης ανέρχεται σε 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι να απορροφηθούν 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2023. Στη δράση αυτή έχουν εγκριθεί προς το παρόν περίπου 300 δάνεια. Δεν γνωρίζω αν κάποια από αυτά αφορούν στην δική μου Μακεδονία, νομίζω θα μας διαφωτίσει ο Υπουργός στην πορεία. Επιπλέον, το γνωστό εξοικονομώ που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, για το οποίο έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 4 σημαντικές δράσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την ψηφιοποίηση των αρχείων, που αφορά την ψηφιοποίηση αρχείων της πολεοδομίας και των υποφυλακίων και άλλων. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Κοζάνη, καλώς ήρθατε στη Δυτική Μακεδονία. Θα προσπαθήσω, στο πλαίσιο του σύντομου χαιρετισμού, να κάνω μια εισαγωγή στο αντικείμενο που θα μας απασχολήσει σήμερα, έτσι ώστε να διευκολύνω και όσοι παραβρίσκονται να μπορέσουν να παρακολουθήσουν πιο εύκολα τη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία COVID-19 υπέβαλε τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε πρωτοφανή δοκιμασία. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας μετατράπη ταχύτατα στην πιο δραματική οικονομική κρίση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν σαφές ότι η ανάκαμψη θα απαιτούσε κοινή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ηγέτες των κρατών μελών αποφάσισαν να εργαστούν με σκοπό τη σύσταση Ταμείου Ανάκαμψης. Στις 27 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της, ένα σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, μια πρωτοφανή προσπάθεια της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Next Generation EU. Το Next Generation EU είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ιδίως με την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής, πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2022, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Το Μνημόνιο προβλέπει την ενημέρωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές από την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, οικονομολόγοι και λογιστές φοροτεχνικοί, θα αποτελέσουν το συντηρητικό κρίκο και θα ενημερώσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σχετικά με τις δράσεις, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECOFIN, και περιλαμβάνει 4 πυλώνες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, απασχόληση δεξιότητες κοινωνική συνοχή, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους θεσμούς. Κύριε Περιφερειάρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, ούτε θα κάνω μια αναλυτική παρουσίαση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή, όπως είδατε, προηγήθηκε και ήταν εξαντλητική. Το μόνο που έλειπε είναι η αστική ανάπλαση που ξεκινάει στην Κοζάνη. Σας ενημερώνω γι' αυτό, μίλησε και με τον Δήμαρχο. Μέσα στο Φεβρουάριο θα
δημοπρατηθεί, είναι απολύτως όρημη και αφορά την υπογειοποίηση οδομικής γραμμής που είναι στο κέντρο της πόλης και την απελευθέρωση του χώρου αυτού, την ένωση με κάποιο τρόπο των δύο κομματιών της πόλης και τη χρήση των στρεμμάτων, νομίζω ότι είναι 14, κύριε Δήμαρχε, τόσα μου είπατε. Πόσα στρέμματα, 14 μου είπατε. 14 στρέμματα που θα απορροφούν ως επιτοπλίσμων, ως κοινόπιστη χώρη στους δημότες. Ένα έργο ουσιαστικό γιατί θα δώσει και αξία σε όλη την ευρύτερη περιοχή που είναι και ο βασικός στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάκαμψη οικονομίας. Η δική μου τοποθέτηση είναι πολύ σύντομη για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στη συνέχεια το χρόνο για να έχουμε ερωτήσεις από το κοινό. Σας παρακαλώ να τις κάνουμε επίσης σύντομες, όχι τοποθετήσεις, για να αξιοποιήσουμε παραγωγικά το χρόνο που έχουμε. Και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Κόλλιας, και θα έχουμε και τυχόν απαντήσει σε τεχνικά θέματα που θα θέσετε σε σχέση με τα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δύο λόγια για την πορεία της οικονομίας. Η πορεία της οικονομίας αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω μετά από πάρα πολλά χρόνια, ότι διαγράφεται όντως αισιόδοξη. Γιατί διαγράφεται αισιόδοξη? Γιατί ξεπεράσαμε δύο τρομακτικές κρίσεις, ενεργειακή κρίση, πόλεμος Ουκρανίας, πανδημική κρίση, στις οποίες η Ελλάδα ήταν κατεξοχήν ευάλωτη. Η Ελλάδα έχει τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη, κατά συνεπώς ήταν υγειονομικά φοβερά ευάλωτος στον κορονοϊό που χτυπούσε και χτυπά ηλικιωμένους. Και το μεγαλύτερο κομμάτι τριτογενούς τομέα, τουρισμός, πολιτισμός, ψυχαγωγία, εστίαση, που ήταν αυτός που επλήγει από την πανδημία. Και ταυτόχρονα, όταν ήρθε η δεύτερη κρίση, είμαστε μια χώρα που έχουμε πολύ μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, η οποία πολλαπλασιάστηκε όταν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο σχεδιασμός που έγινε για να περάσουμε από την απολιγνητοποίηση στην επόμενη φάση είχε πολύ μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου στο μείγμα και καθυστέρηση στην είσοδο των ΑΠΕ. Η καθυστέρηση στην είσοδο των ΑΠΕ σήμαινε ότι φτάσαμε να έχουμε 40-45% εξάρτηση από φυσικό αέριο και ξαφνικά το φυσικό αέριο πήγε στη στρατόσφαιρα. Πράγμα που μας χτύπησε στον πληθωρισμό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μας χτύπησε στο ΑΕΠ, διότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 3-4 δις το 22 εξαιτίας του φυσικού αερίου και τα καταπληκτική ανάπτυξη που πετύχαμε είναι παρά την μείωση του ΑΕΠ. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία έξαρση της τουρκικής απειλής, όπου πλέον διαγράφεται κανονικά ως απειλή, όχι ως κάτι άλλο. Είναι απειλή εισβολής. Όταν σου λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, δεν στο λέει για αστείο. Και έπρεπε να δαπανίσουμε και σημαντικούς πόρους για την άμυνα, με την ευκαιρία να σκεφτούμε αυτούς που μας προστατεύουν. Είναι μια στιγμή που πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί αυτοί που μας προστατεύουν ενίοτε θυσιάζουν και το πολιτικό προβληματικότερο αγαθό, που είναι το αγαθό της ζωής. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βγαίνει από αυτή τις πολλαπλές κρίσεις και αυτές που ήρθαν στη συνέχεια της κρίσης των λιμανίων, με μικρότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 19, με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, με βελτίωση σε όλους τους δείκτες αποτελεσματικότητας της οικονομίας και με ένα τεράστιο ποσό που τώρα αρχίζει και μπαίνει στην οικονομία, που είναι η πόλη του Ταμείου Ανάκαμψης, και ένα ποσό που ελπίζουμε ότι θα κινητοποιήσει περίπου 55 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 45 θα είναι ιδιωτικές επενδύσεις.